Αξιότιμες αρχές και εξουσίες της πόλης μας, κυρίοι και κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, εκ μέρους του Εξοραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λαμίας, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με θέμα «Η γυναίκα του 21 στο Δημοτικό Τραγούδι», που συνδιοργανώνουμε με το Δήμο Λαμιαίων και το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, για να τιμήσουμε τη γυναίκα του 21 που συγκίνησε τη λαϊκή ψυχή με τις αξίες, τα ιδανικά και στους αγώνες της και άφησε ανεξίτηλο το χνάρι της στο δημοτικό μας τραγούδι. Μέσα σε αυτό το επετειακό έτος, μέσα στα 200 χρόνια από την ένδοξη επανάσταση του 1821, την εθνική πανεκκλησία, όλα αυτά τα οποία πάλιν και πολλάκις ακούσαμε και γεμίσαν την ψυχή μας, και απόψε ακούγοντας τα τραγούδια αυτά τα οποία υμνούν το πρόσωπο των γυναικών. Των γυναικών που για την Εκκλησία, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο πρώτος παράγοντας ο οποίος θυμήθηκε ότι υπάρχουν οι γυναίκες είναι η Εκκλησία. Και το πρώτο και υπερήμνητο όνομα της Εκκλησίας είναι το όνομα της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ως πρότυπο πάσης γυναίκας. Ο ρόλος της γυναίκας, όπως όλοι ξέρουμε, στην Επανάσταση του 1821 ήταν καθοριστικός και πρωτεύων. Ήταν η γυναίκα η οποία πολέμησε, η γυναίκα που ανέθρεψε πολεμιστές, η γυναίκα που συμπαραστάθηκε στον άντρα της που πολεμούσε, η γυναίκα που υπέμεινε πολλά μαρτύρια κοντά στον αγώνα που έκαναν οι Έλληνες για την ελευθερία τους τότε. Έτσι ο ρόλος της ήταν καθοριστικός, βασικός και δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να υποχωρήσει στις επιβουλές τις οποίες είχε οι Τούρκοι απέναντί τους. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η γυναίκα του 1821 έπαιξε καθοριστικό ρόλο με τον αγώνα της, με τις μάχες που έδωσε κοντά στο πλάι στους άντρες του 1821. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα το Σύλλογο Γυναικών Λαμίας και το Μουσικό Σχολείο για το σπουδαίο έργο το οποίο κάνουνε και για αυτήν την όμορφη εκδήλωση την οποία διοργανώνουν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Χωρίς αμφιβολία, η δημιουργικότητα στην τέχνη εκφράζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και ταυτόχρονα καθαρτίζει την πορεία κάθε λαού μέσα στον χρόνο. Για εμάς τους Έλληνες, η δημοτική πίεση ενσαρκώνει τον λαϊκό πολιτισμό, τις αξίες και τις αρχές μας. Στα δημοτικά τραγούδια υμνείται το φιλότιμο των Ελλήνων. Σε αυτό το φιλότιμο ανήκει και ο σεβασμός στη γυναίκα της εποχής, των δημοτικών τραγουδιών, αλλά και η αυστηρότητα στην ηθική της. Πάνω απ' όλα όμως διαφαίνεται η αγάπη για το ιερό πλάσμα που λέγεται γυναίκα και μάλιστα Ελληνίδα γυναίκα. Σας ευχαριστώ. Ο ηρωικός αγώνας και η αυτοθυσία της Ελληνίδας της Επανάστασης του 1821, της καπετάνισσας, της αγωνίστριας, της μάνας, της συζύγου, της κόρης του αγωνιστή, που επιλέγει τον ένδοξο θάνατο από την ατιμασμένη ζωή, συγκινεί, εμπνέει και γίνεται τραγούδι που ξεχυλίζει αβίαστα από την ελληνική ψυχή. Το δημοτικό μας τραγούδι, η ποίηση του λαού μας, είναι όχι μόνο η πρώτη, αλλά και η σημαντικότερη μαρτυρία που απαθανατίζει τη δράση της Ελληνίδας κατά της τουρκοκρατίας, όταν η ιστορία και οι Έλληνες ιστορικοί του 19ου αιώνα αποσιωπούν το ρόλο της για ευνόητους λόγους που καθορίζονται από την ανδροκρατική αντίληψη για τη θέση της γυναίκας στους θεσμικούς τομείς της εποχής. Παρόλο που οι κοινωνικές συνθήκες προορίζουν τη γυναίκα να παίζει δευτερεύοντα ρόλο, αυτή δίνει δείγματα μεγαλείου και επαναστατικής ετοιμότητας και στέκεται με θάρρος στις πρώτες γραμμές. Ίσως να μην γνωρίζαμε για τη δράση της Ελληνίδας της Επανάστασης του 1821, αν δεν είχαν διασωθεί τα δημοτικά τραγούδια που δημιουργούνταν αμέσως μετά από ένα ιστορικό γεγονός, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μαζί με τις μαρτυρίες των Ευρωπαίων περιηγητών και ιστορικών της εποχής
οι οποίοι αφιέρωσαν λαμπρές σελίδες στην φιλοπατρία και τον ηρωισμό της, καθώς επίσης και έργα ξένων και Ελλήνων ζωγράφων και ποιητών που εξυμνούν τον αγώνα της Ελληνίδας του 21. Μάνα, κάθε αγωνιστή που σαν άλλη σπαρτιάτισσα στέκεται περήφανη και λέει στους γιους της «Όσο ζείτε, την Τουρκιά να μην την προσκυνάτε», όπως καταγράφεται στο τραγούδι της Μάνας των Λαζέων. Η μεγάλη αυτή εντολή, επί αιώνες ολόκληρους, από γενιά σε γενιά, αντυχεί στις καρδιές των Ελλήνων. Είναι του Κίτσου η μάνα, που την ώρα που πάνε για κρέμασμα το γιο της, μετράει περισσότερο την απώλεια για τον αγώνα από τα νιάτα του γιού της που θα χαθούν. Του Κίτσου η μάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάμι. Με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε. Ποτάμι για λιγόστεψε, ποτάμι γύρνα πίσω για να περάσω αντίπερα στα κλέπτικα λιμέρια που έχουν οι κλέφτες σύνοδο και όλοι οι καπεταναίοι. Τον Κίτσο τον επιάσανε και πάνε να τον κρεμάσουν. Χίλιοι τον πάνε από μπροστά και 2.000 πίσω και ολοξοπίσω πάγαινε η δόλια του Μανούλα.
Κίτσο μου, πού είναι τα άρματα, πού τα έχεις τα τσαπράζια, τις πέντε ράδες τα κουμπιά, τα φλωροκαπνισμένα. Μάνα λολή, μάνα τρελή, μάνα ξεμυαλισμένη, μάνα δεν κλαις τα νιάτα μου, δεν κλαις τη λεβεντιά μου, μον κλαις τα έρματα, άρματα, τα έρματα τσαπράζια. Woo-hoo!